Γεια σας από τον τρελό κόσμο. Παρακολουθούσα προηγουμένως το βίντεο τις τούμπες, κάτι καταπληκτικές τούμπες και έλεγα ότι θα είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες πολιτικοί που τις έχουν ζηλέψει, αλλά δεν μπορούσαν να τις κάνουν έτσι θεαματικά όπως αυτές οι τούμπες. Θα αρχίσω σήμερα με ένα σχόλιο του αγαπητού γελιογράφου του Κιρ, του πολύ καλού φίλου και γελιογράφου. Θα ήθελα να το δούμε. Οι Γερμανοί κερδίζουν τις μάχες, αλλά χάνουν τους πολέμους, λέει. Οι Έλληνες κερδίζουν τους πολέμους, αλλά χάνουν τις συντάξεις. Έχει κάνει μια καινούρια ιστοσελίδα ο Κυριακόπουλος, ο γνωστός μας Κιρ, και από εκεί κατέβασα αυτή την γελιογραφία. Είναι ένα σχόλιο που ελπίζω να το έχουμε κάθε μέρα, να μας βοηθάει και ο Γιάννης, έτσι να ανοίγουμε την εκπομπή. Θέλω τώρα να περάσουμε σε μια άλλη κατάσταση, όπου σε μια χώρα όπως οι Φιλιππίνες, μια χώρα που ήταν από τις φτωχότερες στον κόσμο, γνώρισε αυτή την καταστροφή, εικόνες ολικής καταστροφής άφησε πίσω του τις τελευταίες μέρες ο τυφώνας Χαϊγιάν. Αυτή τη φωτογραφία διάλεξα να βάλουμε από τις Φιλιππίνες, γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει περίπτωση να πενταπλασιαστεί το νούμερο των νεκρών. Πολλές περιοχές ισοπεδώθηκαν και οι αρχές δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κατάσταση. Οι πληγέντες έχουν ανάγκη για πόσιμο νερό, φαγητό και όπως δηλώνει και το γκράφιτι πίσω από μια παρέα παιδιών με κουβάδες που κουβαλούν νερό στους δρόμους της πόλης τα Κλιμπάν, χρειαζόμαστε φαγητό και νερό. Νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Έχει η κοινότητα των Φιλιππινέζων που ζουν στην Αθήνα, έχει ανοίξει και ένα λογαριασμό, μπορείτε να το αναζητήσετε, δεν τον θυμάμαι αυτή τη στιγμή, το είδα και εγώ στην τηλεόραση, δεν πρόλαβα να το συγκρατήσω. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε, είναι ευχής έργο και να σκεφτόμαστε πάντα ότι υπάρχουν και χειρότερα από τα δικά μας. Πάμε τώρα στη διάσκεψη όπου έγινε, τι ηρωνία, την έβλεπα στις τηλεοράσεις και τις δηλώσεις των ηγετών οι οποίοι τόσο υποκριτικά μιλούν για την ανεργία και ιδίως των νέων και δεν βλέπουμε και ουσιαστικά μέτρα. Λοιπόν, οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετήχαν στη διάσκεψη για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας στο Παρίσι συμφώνησαν σε ένα χρονοδιάγραμμα και στους βασικούς άξονες δράσεων. Ωραίες φράσεις, έτσι. Εντός των επομένων 2 ετών θα εφαρμοστούν οι εγγυήσεις για την νεολαία, τόνισε ο Φρανσουά Ολάντ μετά το τέλος εργασιών της διάσκεψης κορυφής για την αντιμετώπιση της ανεργίας στους νέους. Το πρόγραμμα προβλέπει την προσφορά θέσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για τους νέους κάτω των 25 ετών το αργότερο 4 μήνες μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή την απώλεια θέσης απασχόλησης. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και σε εμάς θα εφαρμοστούν αυτά τα προγράμματα. Εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ απαισιόδοξος, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά λόγια από όλη αυτή την ιστορία, λυπάμαι, αλλά δεν πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστεί με ωραία λόγια και με όλες αυτές τις συναντήσεις των πλούσιων ηγετών. Δεν έχουμε ηγέτες πλέον οι οποίοι να εμπνέουν εμπιστοσύνη στον απλό λαό ο οποίος υποφέρει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κι άλλο ένα σχόλιο, μια γελιογραφία του Ιωάννου από την ιστοσελίδα του, που είναι πάρα πολύ επίκαιρη, νομίζω. Μπορούμε να τη δούμε. Ε,
Σύντροφοι, ο καπιταλισμός δεν πέφτει μόνος του, μπορούμε όμως να του υποβάλουμε πρόταση μορφής. Είναι μια καρικατούρα που θυμίζει πάρα πολλά πράγματα και την ήθελα σαν πρόλογο στο θέμα που θα ακολουθήσει. Πριν μια εβδομάδα, στις 7 του μήνα, ήταν η επέτειος της επανάστασης των Μπολσεβίκων, της Οκτωβριανής Επανάστασης, όπως ξέρουμε. Πέρασε στα πολύ υψηλά, ακόμα και ο Ριζοσπάστης είχε αφιερώσει μια σελίδα μόνο, εσωτερική, που είναι εκείνα τα πανηγυρικά που έβγαζε κάποτε. Δεν είναι μορφή αυτό, αλλά ο χρόνος, ξέρετε, που περνάει, τα γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει και η ιστορία. Η ιστορία αυτή. Λοιπόν, 2 δεκαετίες από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και οι συζητήσεις για τον τελευταίο τσάρο που εκτελέστηκε μαζί με την οικογένειά του μετά την Επανάσταση του 1917-1918 συνεχίζονται στη Ρωσία και μάλιστα είναι κοινή πεποίθηση, όπως μας λέει η ιστοσελίδα Ρωσία τώρα, μιας ψύχρεμης επιστημονικής ιστορικής έρευνας. Εάν επί Σοβιετικής Ένωσης είχαμε ξεχάσει τελείως τον Τζάρο, τώρα όχι μόνο το θυμούνται, αλλά κάνουν και εκθέσεις. Στο εκθεσιακό κέντρο Μανέζ της Μόσχας ξεκίνησε η έκθεση «Ρωμανόφ, η ιστορία μου». Μπορούμε ταυτόχρονα να βλέπουμε και το βίντεο για την ζωή των Ρωμανόφ, που είναι αφιερωμένη στα 400 χρόνια της τσαρικής οικογένειας. Η μοίρα της κυριότερης ρωσικής δυναστείας παρουσιάζεται με τη βοήθεια υπερσύγχρονων μέσων και στα εγγένεια παρέστησαν ο πρόεδρος Πούτιν και ο πατριάρχης Κύριλλος. Εδώ βλέπουμε τους τελευταίους Ρωμανόφ, το ζεύγος. Έτσι, λίγες μόνο μέρες μετά την 26η επέτειο της Επανάστασης των Μπολσεβίκων έγιναν τα εγγένεια της έκθεσης και την ημέρα των εγγενείων, η οποία συνέπεσε με την εθνική ορτή της ημέρας της Εθνικής Ενότητας. Εδώ βλέπουμε τα ανάκτορα στη Πετρούπολη, στην Αγία Πετρούπολη όπως λέγεται τώρα. Εδώ είναι εικόνες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και προσπάθησα να τις συλλέξω γιατί με την ευκαιρία αυτή δεν είχα στοιχεία από την έκθεση, αλλά μπορούσαμε να βρούμε ότι από τις οθόνες με τις οκόνες στο Ρωμανόφ έτρεχαν περαδόθε παιδιά στην έκθεση, ενώ οι ηλικιωμένες γυναίκες προσπαθούσαν να μάθουν πώς θα κάνουν με την τεχνολογία και τους πίνακες επαφής. Στις αίθουσες περιφέρονταν σχολικά γκρουπ, σπουδαστές στρατιωτικών αλλά και θεολογικών σχολών. Η έκθεση «Ρωμανόφ, η ιστορία μου» είναι ιδανική από εκπαιδευτική άποψη, υποστηρίζουν οι οργανωτές, και κάθε μέρα την επισκέπτονται περίπου 35 σχολεία. Η ιστορία της δυναστείας των Ρωμανόφ παρουσιάζεται με τρισδιάστατες εικαστικές εγκαταστάσεις, με light box και κινηματογραφικές οθόνες. Όλο αυτό το διαδραστικό τμήμα της έκθεσης επιτρέπει να βυθιστεί κάποιος στην ιστορία και κάθε μια από τις 21 αίθουσες που τη φιλοξενούν αφηγείται την περίοδο διακυβέρνησης ενός συγκεκριμένου εκπροσώπου των Ρωμανόφ. Στην έκθεση παρουσιάζονται προσωπικά αντικείμενα του πρώτου και του τελευταίου τσάρου των Ρωμανόφ, όπως και το σκύπτρο του Μιχαήλ Φιοντόροβιτς και το ημερολόγιο του Νικολάου του Δευτέρου. Από το μοναστήρι Ιπάτκεβιτς της Κοστρομά μεταφέρθηκε ειδικά για την περίσταση και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, με την οποία τον 17ο αιώνα η μητέρα του νεαρού Μιχαήλ Φιοντόροβιτς τον είχε ευλογήσει όταν είχε γίνει τσάρος. Τα χριστιανικά κοιμήλια προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον στη Ρωσία, μας πληροφορεί η ιστοσελίδα της Ρωσίας τώρα, και κάθε φορά που εκτίθεται μια σημαντική εικόνα, οι ουρές που σχηματίζονται είναι τεράστιες. Η εικόνα του τελευταίου αυτοκράτορα της Ρωσίας Νικολάου του Β' έχει περάσει από 3 σημαντικές περιόδους, από εκείνη της ολοκληρωτικής λήθης επί Σοβιετικής Ένωσης, μετά στην εποχή της Περεστρόικα έγιναν κάποιες αναφορές και στην αρχή της δεκαετίας των 90 έκανε μια εμφάνιση στη Ρωσία η ονομαζόμενη Γραμματεία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Εξωτερικού,
η οποία από το 1981 είχε ανακηρύξει τον Νικόλαο Άγιο. Τότε σε κάποια μέρη της Ρωσίας άρχισαν να τιμούν τον τελευταίο αυτοκράτορα ως Άγιο. Στην αρχή όμως του 1990 το Πατριαρχείο της Μόσχας τάχθηκε εναντίον της αγιοποίησης του Τσάρου και η Ειδική Επιτροπή εξέφρασε αντιρρήσεις και οι αντιρρήσεις οφείλονταν κυρίως στην παρέτησή του από το θρόνο που σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες θεωρείται μη αποδεκτή, καθώς και στην εσωτερική πολιτική του που άσκησε ο Νικόλαος και, για την Εκκλησία. Αυτά ήταν βασικές αιτίες που δεν τον θεωρούν πλέον Άγιο στη Ρωσία από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Μόσχας της Ρωσίας. Με τις εικόνες αυτές και με την ευκαιρία, τη διπλή ευκαιρία που μου δόθηκε από την έκθεση για τον Τσάρο, έψαξα στο διαδίκτυο και βρήκα μικρά κομμάτια από φιλμ στα οποία τα συνενώσαμε με τη βοήθεια των φίλων τεχνικών εδώ και μπορούμε να το δούμε αυτό το φιλμ, γιατί αναφέρεται επίσης εκτός από τον Τσάρο και στα χρόνια που ακολούθησαν πώς έγινε η εκτέλεση της τσαρικής οικογένειας και να δούμε αν έστηκε αυτό το φιλμ. July 1918, the Ipatiev House, Ekaterinburg. Λοιπόν, αυτή είναι η κατοικία στο Ekaterinburg, όπου φυλακίστηκε ο Τσάρος με το 1918, μετά την επανάσταση που κάποιοι την αποκαλούν πραξικόπημα τώρα στη Ρωσία. Με την επανάσταση λοιπόν του 17, που ξέσπασε, βλέπουμε εικόνες από φιλμάκια της εποχής. Εδώ είναι το περίφημο θωρηχτό Aurora. Εδώ είναι οι κυβερνητικές δυνάμεις που πλησίαζαν στο Ekaterinburg και αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν μια καλή αφορμή να εκτελεστεί ο Τσάρος. The bitter road which will lead to this crisis begins as Nicholas II became Tsar. Ο Νικόλαος στέφθηκε το 1896. The Grand Duchess Maria. Παντρεύτηκε την Δούκισσα Μαρία και απέκτησαν πρώτα 4 κόρες και πάντα είχαν αγωνία αν θα έχουν διάδοχο. Τελικά απέκτησαν και τον εικονιζόμενο Αλεξέη. The royal children live an idyllic existence, playing with carefully selected courtiers and totally cocooned from the increasingly difficult political situation that confronts them. Βλέπουμε εδώ εικόνες από την εποχή, την ευτυχισμένη οικογενειακή εποχή για το τσαρικό ζεύγος και την οικογένειά του. But the number of people who question this is growing rapidly. Ο Νικόλαος ήταν απόλυτος άρχοντας, είδαμε πώς τον προσκυνούσαν. Κάποια στιγμή οι ταραχές, γιατί είχε εκβιομηχανιστεί πλέον η Ρωσία, τον υποχρέωσε να αποκτήσει μια περιορισμένη δούμα. The autocracy of the Tsar is also supported by the Russian Orthodox Church, which regards him as divine. Ο Τσάρος είχε την αμέριστη υποστήριξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εδώ βλέπουμε την εκβιομηχανοποίηση της εποχής που δημιούργησε απαιτήσεις από τους εργαζόμενους. Και για να αποσπάσει την προσοχή, κήρυξε ο Τσάρος τον πόλεμο με την Ιαπωνία, ένα ατυχή πόλεμο. Εκείνη την εποχή δημιουργήθηκαν κάποιες ταραχές και στη Δούμα
υπήρξαν άνθρωποι, όχι, ο Λένιν τότε ήταν στο εξωτερικό, στη Δούμα βρέθηκε, εξελέγει ένας άλλος ηγέτης, θα το δούμε σε λίγο. August the 1st, 1914, Vienna. Το πρώτο, στην 1η Ιουλίου του 2014 γίνεται η δολοφονία του Δούκα Φερδινάδου στο Σαράγεβο και είναι η αφορμή για τον Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γίνεται η εισβολή της Αυστρίας στην Σερβία και η Ρωσία σπέβδει να υποστηρίξει τη σύμμαχο Σερβία. Και η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Ρωσία. Ο Τσάρος αναλαμβάνει προσωπικά την αρχηγία του στρατού. In a railway siding on the way back to Petrograd, Nicholas abdicates. Αλλά τα ατυχή αποτελέσματα του πολέμου τον υποχρεώνουν να γυρίσει πίσω στο Πέτρογκραντ. The provisional government, increasingly dominated by the charismatic social democrat Alexander Kerensky. Τα γεγονότα υποχρεώνουν τον Τζάρο να διορίσει τον Κερένσκι, που είδαμε προηγουμένως, ενώ ο Λένιν βρίσκεται εκείνη την εποχή στο Λονδίνο και και κάποια στιγμή επιστρέφει, προσπαθώντας να ανατρέψει την κυβέρνηση, τη δημοκρατική, του Κερένσκι. While these political maneuverings are going on, the Tsar and his family are placed under house arrest at the summer palace. Εκείνη την εποχή λοιπόν συλλαμβάνεται και τίθεται σε κατοίκον περιορισμό και ο Τσάρος. At first, the provisional government tries to continue fighting the Germans. Η προσωρινή κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πόλεμο με τη Γερμανία. Ενώ κάποιοι ζητάνε να δικαστεί ο Τσάρος. In March 1918, the Bolsheviks deliver on their promise to bring peace. Leon Trotsky negotiates the Treaty of Brest-Litovsk. Εδώ είναι ο Τρότσκι που υπέγραψε τη Συμφωνία Ειρήνης του Μπρετ-Λιτόφσκ, που όμως ήταν επώδυνη για τη Ρωσία, γιατί έστειλε τους Γερμανούς να καταλάβουν την Πολωνία και την Ουκρανία. Τότε εξεγείρονται οι Μπολσεβίκοι. Οι σύμμαχοι σπέβδουν να βοηθήσουν τους λευκούς, όπως αποκαλούνται οι κυβερνητικές δυνάμεις στη Ρωσία. Δημιουργείται μια κατάσταση χάους στη Μόσχα και τότε July 4, 1918, Ekaterinburg. Στις 4 Ιουλίου στο Εκατερίνμπουργκ, αυτός ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τον πρόδρομο της KGB, την ΤΣΕΚΑ, αποφασίζει να εκτελεστεί η οικογένεια Ρωμανόφ. Λένε ότι πήγε στη Μόσχα και αυτή είναι η τελευταία τους φωτογραφία. Στο Εκατερίνμπουργκ, τον Ρωμανόφ. Και εδώ ήταν εκεί που έμεναν. Ακούστηκαν πυροβολισμοί που ερχόντουσαν από εκεί. The assassination of the Tsar is confirmed by a communique from the official Soviet news agency. Το θάνατο του Τσάρου ανακοίνωσε το επίσημο πρακτορείο των Σοβιετικών. Εδώ είναι στο υπόγειο του σπιτιού, βρέθηκαν σφαίρες στον τοίχο, ενώ κάποιοι είχαν... Και εδώ λένε ότι ετάφη η οικογένεια των Ρωμανόφ.
με αυτή την σύντομη αναφορά όλα μαζί για τους Ρωμανόφ και για την Επανάσταση των Πολσεβίκων, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που υμνεί την Επανάσταση, για να είμαστε και λίγο ισοβαρείς. Τρόπο θέλαμε να τιμήσουμε και εμείς την επέτειο της Επανάστασης των Πολσεβίκων. Μακάρι να θυμούνται κάποιοι κάποια σημαντικά γεγονότα. Η ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης βέβαια έχει τελειώσει, έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Οι κομμουνιστές σε όλο τον κόσμο μπορώ να πω ότι είναι παραζαλισμένοι με την πτώση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Αλλά ορισμένα γεγονότα πρέπει να τα θυμόμαστε, γιατί έχουν παίξει ρόλο στη ζωή την καθημερινή όλων μας, όπως κάποια άλλη επανάσταση του 1789, την οποία την έχουμε ξεχάσει τελείως, τη Γαλλική Επανάσταση, που μας άφησε και αυτή κάποιες σφραγίδες ανεξίτηλες. Και επειδή παραβάρινε πάλι η ατμόσφαιρα και θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε πάλι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα από ένα κομμάτι του Μπαχ, αλλά πάρα πολύ ευχάριστο.
Ήταν η μπαντινερή του Μπαχ, αποπαιγμένη από τον Αλεξάνδερ Ρωμανόφσκι. Μια και βρισκόμαστε σε μια ατμόσφαιρα ρωσική, ας πάμε τώρα στη Νέα Ρωσία και θα σας πω τι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Πριν ακόμα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Σότσι, θα αρχίσουν σε 3 μήνες, έχουν αρχίσει και σκέφτονται στη Ρωσία τι θα κάνουν με τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Να μην πούμε τι έχουν κάνει στις δικές μας Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, τις περισσότερες, γιατί κάποιες έχουν αξιοποιηθεί, κάποιες πολύ λίγες, ή όσοι τυχαίνουν να περνάνε από, έξω από το Ολυμπιακό χωριό, θα δούνε σε τι εγκατάλειψη βρίσκεται αυτή η συνοικία, γιατί πλέον έχουν πωληθεί οι δικές μας εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού σε ιδιώτες. 3 μήνες λοιπόν πριν την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι, κατασκευαστές και διοργανωτές κατάφεραν να παρουσιάσουν έτοιμες ή ακριβέστερα σχεδόν έτοιμες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τώρα το κύριο ερώτημα δεν είναι η ετοιμότητα εν όψεων αγώνων, αλλά πώς θα χρησιμοποιηθούν κατόπιν. Πριν από 5 μήνες στις πίστες του σκι μπορούσε να φτάσει κάποιος μόνο με τζιπ. Από τα βουνά έτρεχε πολύ νερό, τα πάντα ήταν μέσα λάσπες και ήταν δύσκολο να γίνει πιστευτό ότι οι κατασκευές θα ήταν σταθερές. 100 μέρες πριν από τους αγώνες έχει ήδη καλυφθεί και με το πρώτο αλφαστρώμα ασφάλτου, ένας αρκετά ικανοποιητικός δρόμος και ο μόνος λόγος που οι πίστες του σκι και οι άλλες εγκαταστάσεις δεν έχουν λάβει ακόμα την τελική τους μορφή είναι ότι οι μηχανικοί διορθώνουν τα τελευταία προβλήματα από τα ρεύματα. Το Ολυμπιακό στάδιο βρίσκεται σχεδόν έτοιμο και απλώς γίνεται συναρμολόγηση των μεγάλων μεταλλικών κατασκευών της οροφής του. Στο μέλλον έχει επίσημα αναφερθεί ότι θα αποτελέσει προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ποδοσφαίρου της Ρωσίας και εδώ θα γίνουν οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018. Θεωρείται απόλυτα έτοιμο και το πρώτο τεστ σε διεθνείς αγώνες, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκεϊ, έγινε τον περασμένο Απρίλιο. Για το παγοδρόμιο θα καταστεί πολυλειτουργικό αθλητικό κέντρο, δηλαδή θα διατηρήσει τον αθλητικό του χαρακτήρα. Έχουμε και κάποιες εικόνες από το παγοδρόμιο. Το Ολυμπιακό χωριό καλύπτει έκταση 720 στρεμάτων και έχει κατασκευαστεί πλήρως. Ολοκληρώνεται η δεθροφύτεψη και ο καλοπισμός του μεγάλου πεζόδρομου κατά μήκος της θάλασσας με μαρίνες και παραλίες. Στο μέλλον θα διαμορφωθεί ένα συγκρότημα διαμερισμάτων και θα πωληθεί. Όσοι ενδιαφέρονται, η μέση τιμή είναι περίπου 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Και από τους Ολυμπιακούς αγώνες, εδώ βλέπουν το εξωτερικό του παγοδρομίου, από τους Ολυμπιακούς θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό στο εσωτερικό, αλλά δεν είναι μόνο αποκλειστικά εθνική υπόθεση. Μαζί μας έχουμε τον Ανδρέα Σιαφάκα. Καλημέρα Κώστα. Γεια σου Ανδρέα μου. Έχουμε τον Ανδρέα ο οποίος παρακολουθεί την ιστορία με τους φασίστες, τους ακροδεξιούς, τους νεοναζί, όπως θέλετε να τους πούμε. Αυτά τα υπολείμματα του παρελθόντος, τα οποία, μάλλον τα ιδεολογικά υπολείμματα του παρελθόντος. Νομίζαμε ότι είναι υπολείμματα. Ναι, νομίζαμε ότι ήταν υπολείμματα, όπως μας λέει, και μου αρέσει πάρα πολύ που ένας νέος άνθρωπος ασχολείται με αυτά τα θέματα. Για πες μας τα νεότερα με τα φασισταριά. Λοιπόν, ναι. Σήμερα μόλις κυκλοφόρησε ένα περιοδικό ακροδεξιό, το Minute, το οποίο με το εξώφυλλο. Στη Γαλλία, ναι. Το οποίο με το εξώφυλλο του σήκωσε θύελλα αντιδράσεων στη γαλλική κοινή γνώμη. Αυτό αναπαριστά, ας πούμε, απεικονίζει την Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλίας. Έχουμε και το εξώφυλλο φωτογραφία. Να το δούμε, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, το περιοδικό κυκλοφόρησε με τη φωτογραφία της Υπουργού ως εξώφυλλο και το σκανδαλώδη τίτλο. Σκανδαλιάρα σαν τον πίθηκο ή τον πειρά, ξαναβρήκε την μπανάνα. Τώρα η γαλλική κυβέρνηση αναζητά τρόπους να ανακόψει την κυκλοφορία του περιοδικού. Ενώ οι πολιτικοί της αριστεράς αντιδρούν
θέλοντας οι υπεύθυνοι να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη για τις πράξεις τους. Η αφορμή για όλα αυτά είναι ότι η Κριστιάν Τομπειρά έχει γεννηθεί στη Γουιάνα και είναι απόγονος Αφρικανών σκλάβων. Δηλαδή, έχουν ως επίκεντρο την καταγωγή της, το χρώμα της. Άσχημα πράγματα, άσχημα. Ρατσιστικά. Ναι, ρατσιστικά. Τελείως ρατσιστικά και γίνονται σε μια χώρα όπως είναι η Γαλλία. Έτσι. Ναι, που είναι αμιγώς δημοκρατική. Ναι, βέβαια, να περάσουμε σε άλλη χώρα, στην Ιταλία. Όπου εκεί πέρα αναβιώνουν πράγματα τύπου. Βλέπουμε φωτογραφία την εγγονή του Μουσολίνη. Τύπου Μουσολίνη, η οποία είναι βουλευτής τώρα στο κοινοβούλιο. Και η οποία δεν κρύβει το θαυμασμό της για τον παππού της. Αλλά το θαυμασμό αυτό τον έχουν εκφράσει και άλλοι πολιτικοί. Ναι, όπως ο Μπερλουσκόνη, ο οποίος έχει βοηθήσει την κοινωνία να αποδεχθεί τον Μουσολίνη και έχει πει ότι, ας πούμε, η συνεργασία με τον Χίτλερ ήταν ένα τυχές γεγονός. Αλλά όλα τα υπόλοιπα που έκανε ο Μουσολίνη δεν τα βρίσκει λάθος, δεν τα βρίσκει σκάρτα. Επίσης τώρα για την εγγονή του Μουσολίνη. Ναι. Πού είναι. Η Αλεσάντρα Μουσολίνη, περήφανη για τον παππού της, δηλώνει. Δεν πειράζει. Ναι. Ήδη το 1946 η Ιταλία είχε και πάλι ένα νεοφασιστικό κίνημα. Το Movimento Sociale Italiano. Ιταλικό κοινωνικό MCI. Κίνημα. MSI. MSI. Το 1995 το κόμμα μετονομάστηκε σε Εθνική Συμμαχία. Αποκήρυξε επισήμως το παρελθόν και τη φασιστική ιδεολογία και έφτασε να συμμετέχει ακόμα και στην κυβέρνηση. Πολλά μέλη όμως αποσκύρτησαν και σχημάτισαν άλλες μικρότερες νεοφασιστικές ομάδες, όπως η Azione Sociale, κοινωνική δράση, με πρόεδρο την εγγονή του Μπενίτο Μουσολίνη, Αλεσάντρα, στην οποία αναφερόμαστε. Το μικρό αυτό κόμμα προσχώρησε αργότερα στο κόμμα της Ελευθερίας, του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Από τότε η Αλεσάντρα Μουσολίνη, η οποία δεν κρύβει την περηφάνεια για τον παππού της, είναι μέλος του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Ούτως ή άλλως, κανείς δεν της έχει ζητήσει να αποστασιοποιηθεί από το παρελθόν της. Εδώ ο ίδιος ο Μπερλουσκόνη. Αλλά ας συνεχίσουμε γιατί έχουμε και άλλα γεγονότα. Έχουμε και άλλα. Τώρα αναφερόμαστε σε σοβαρά επεισόδια με ακροδεξιούς στη Βαρσοβία. Έχουμε εικόνα. Ναι. Χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων έκανε η πολωνική αστυνομία για να διαλύσει ομάδες κουκουλοφόρων ακροδεξιών νεαρών που έριξαν κροτίδες και πυρπόλησαν αυτοκίνητα όταν η παρέλαση στο κέντρο της Βαρσοβίας για τον εορτασμό της ημέρας ανεξαρτησίας της χώρας πήρε βίαιη τροπή. Η πορεία αυτή οργανώνεται κάθε χρόνο. Ωστόσο, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εξελίχθηκε σε συγκρούσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας. Αρκετές χιλιάδες διαδηλωτές ξεκίνησαν ειρηνικά την πορεία. Ωστόσο, η βία ξέσπασε όταν μερικές δεκάδες κουκλοφόροι νεαροί επιτέθηκαν εναντίον κατάληψης αριστεριστών. Η αστυνομία επενέβη, με τους κουκλοφόρους να απαντούν πεντώντας κροτίδες και πέτρες. Αρκετά αυτοκίνητα πήραν φωτιά. Επίσης, ρίχθησαν κροτίδες. Όχι, πήραν φωτιά, τους βάλανε φωτιά. Ναι. Βέβαια, με διάφορους μηχανισμούς. Επίσης, ρίχθησαν κροτίδες κατά του κτηρίου της Ρωσικής Πρεσβείας, ενώ κάηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης μία ψίδα στα χρώματα του ουράνιου τόξου, με τεχνητά λουλούδια που συμβόλιζε την ανεκτικότητα. 5 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και 15 άνθρωποι συνελήφθησαν. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας εξέφρασε τη λύπη του για τα επεισόδια. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Μάρτσιν Βοϊτσικόφσκι, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον χουλιγκανισμό. Που βέβαια ο χουλιγκανισμός αυτός προσάπτεται στα φασιστικά μορφώματα της χώρας. Άρα, όπως σας είπαμε και στην αρχή, δεν υπάρχει καμία μορφή μόνο στη χώρα μας, επειδή τελευταία σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αποβλάκωσης, αν θέλετε, βλέπαμε τι γίνεται με την Ελλάδα. Έχει και κάτι άλλο, Ανδρέα? Έχω και κάτι ακόμα μικρό, ότι υπάρχει ένας εθνικιστικός πλουραλισμός ανάμεσα στα διάφορα φασιστικά, ας πούμε, μορφώματα γενικότερα στην Ευρώπη. Δηλαδή, το φαινόμενο συνεργασίας των εθνικιστών από ποικίλες χώρες, σύμφωνα με ένα συγγραφέα Γερμανό, ο οποίος έκανε δημοσιεύματα στην Deutsche Welle και ασχολείται με την ακροδεξιά, αποδίδεται στο εξής γεγονός.
ότι οι νεοναζί και οι ακροδεξοί και οι φασίστες δεν σκέφτονται με όρους εθνικών συνόρων. Η μία οργάνωση δεν επιθυμεί να εμποδίσει τη δράση της άλλης, παρά συνεργάζονται για να δουν τη λευκή φυλή να κυριαρχεί και να παίρνει στα χέρια της την παγκόσμια εξουσία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε αυτά πάρα και πολύ. Από Γερμανία. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε. Μόλις βλέπω στο BBC στις κορυφαίες ειδήσεις, αυτά για να μην ανησυχούν όσοι υποστήριξαν την εισβολή στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, η παραγωγή του οπίου στο Αφγανιστάν έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Και αυτή τη στιγμή έχουν καταμετρηθεί επισήμως, γιατί βέβαια είναι, να κάνεις καταμέτρηση στο Αφγανιστάν είναι κάπως λίγο δύσκολο, περίπου 200.000 εκτάρια με παπαρούνα και για πρώτη φορά... επιπλέον 200.000 εκτάρια με παπαρούνα έχει βρει μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που έβγαλε και αυτή την ανακοίνωση. Στο BBC επίσης βλέπουμε ότι ένας σπουδαίος συνθέτης, ο Sir John Tavernier, John Taverner, πέθανε σε ηλικία 69 ετών και προχωράμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτή την εποχή καθελκύστηκε και σε λίγο καιρό αναλαμβάνει υπηρεσία. Στις 7 Νοεμβρίου του 2013 πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας για ένα τεράστιο δεξαμενόπλιο, το ΣΒΕΤ, το μεγαλύτερο δεξαμενόπλιο της Ρωσίας, το πρώτο VLCC, Very Large Crude Carrier, δηλαδή πολύ μεγάλο το δεξαμενόπλιο μεταφοράς πετρελαίου, και εντάχθηκε στο ρωσικό εμπορικό στόλο. Πρόκειται για ένα δεξαμενόπλιο 320.000 τόνων που κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο Bohai Shipbuilding Heavy Industry στο Χουλούνταο της Κίνας και είναι το πρώτο μια σειρά πλοία αυτού του τύπου που παραγγέλθηκαν από την SCF Group, Sovcomflot λέγεται, για τη μεταφορά σε όλο τον κόσμο μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου. Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν πλοία αυτής της κατηγορίας στη Ρωσία. Το δεξαμενόπλιο ΣΒΕΤ θα λειτουργεί με μακροπρόθεσμα συμβόλαια ανάβλωσης για τη μεταφορά του αργού πετρελαίου και θα μπει σε υπηρεσία το δεύτερο δεκαμεθύμερο του Νοεμβρίου. Η επίβλεψη κατασκευής και η τεχνική διαχείρισή του είναι ευθύνη των ειδικών της Novoship, μέρος του ομίλου, SCF. Το πλοίο πήρε το όνομά του προς τιμήν του πρώτου ρωσικού και ενός από τα πρώτα στον κόσμο δεξαμενόπλιου μεταφοράς πετρελαίου, που και εκείνο λεγόταν ΣΒΕΤ και είχε χωρητικότητα 1.700 τόνων. Το δεξαμενόπλιο εκείνο είχε κατασκευαστεί το 1885 και μετέφερε πετρέλαιο και κυροζίνη για εξαγωγή προς τη Μαύρη Θάλασσα και τη λεκάνη της Μεσογείου. Είχε μήκος 89,5 μέτρα και πλάτος 11 μέτρα. Η μέγιστη ταχύτητα του πλοίου με πλήρη ιστιοπλοεία ήταν 7,5 κόμβη. Το δεξαμενόπλιο ΣΒΕΤ έχει μήκος 332 μέτρα, έχει πλάτος 60 μέτρα, ύψος 30 μέτρα και χωρητικότητα 320.000 τόνους. Η ταχύτητά του είναι 16 κόμβη. Από τη Ρωσία τώρα θα πάμε στη Βρετανία, όπου εκεί ξέρουν και τιμούν τους ήρωές τους. Όπως βλέπουμε στο BBC, εκατοντάδες άνθρωποι αναμένεται να παρακολουθήσουν την κηδεία του εικονιζόμενου που πέθανε πρόσφατα σε πολύ μεγάλη ηλικία. Είναι ένας από τους βετεράνους της ΡΑΦ, της Βρετανικής Αεροπορίας, που είχε πάρει μέρος στις επιδρομές του Dump Busters, όπως είχαν ονομαστεί, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λεγόταν Harold Jellicoe Percival και οι ενώσεις των πιλότων της ΡΑΦ σκέφτηκαν ότι πρέπει να τιμήσουν ένα παλιό τους σύντροφο, μια και δεν είχε οικογένεια
και στα 99 του χρόνια πέθανε σε ένα μικρό οίκο ευγυρίας στο Λάνκασαϊρ. Αυτό ήταν μια υπενθύμηση για κάποιους ανθρώπους που έχουν επιζήσει ακόμα εκείνου του πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και νομίζω ότι πρέπει να τους τιμάμε όπως πρέπει, και στη Βρετανία ξέρουν να το κάνουν αυτό. Πάμε τώρα στη Νότια Αμερική και μάλιστα στη Χιλή, όπου οι δικαστικές αρχές της Χιλής απέρριψαν το αίτημα να εκδοθεί στη Γαλλία, να εκδοθούν στη Γαλλία 10 Χιλιανοί που είχαν καταδικαστεί το 2010 από γαλλικό δικαστήριο ως υπεύθυνοι για το θάνατο 4 Γάλλων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του περιβόητου Αουγκούστο Πινοτσέτ, ο οποίος μας άφησε χρόνους το 1990. Θυμίζουμε ότι ο Πινοτσέτ είχε γίνει μια προσπάθεια να εκδοθεί στην Ισπανία και να δικαστεί εκεί για διάφορα άλλα εγκλήματα. Τελικά, οι Βρετανικές όταν βρισκόταν στην Αγγλία, οι Βρετανικές αρχές τότε δεν είχαν κάνει αποδεκτό το ισπανικό αίτημα. Η απόφαση που ελήφθη για τους 10 χιλιανούς συνεργάτες του πραξικοπηματία ανέφεραν επαφίεται στα χιλιανά δικαστήρια να δικάσουν τα δικήματα για τα οποία ζητήθηκε έκδοσή τους, δεδομένου ότι διαπράχθηκαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου 1973, τότε έγινε το πραξικόπημα του Πινοτσέτ, στο έδαφος της Χιλής, ανέφερε η απόφαση της δικαστού Ρόζα Μαρία Μάγκη. Για το λόγο αυτό, η δικαστής Μάγκη, που είναι μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χιλής, έκρινε απαράδεκτα τα αιτήματα έκδοσης των απόστρατων αξιωματικών, να τους αναφέρουμε ονομαστικά, έτσι, για την ιστορία, Λουίς Ραμίρες Πινιέδα, Εμίλιο Σαντοβάλ Πο, Μπασκαλάι Σαπάτα Ρέγες, Μανουέλ Κοντρέρας κλπ. Δύο από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους είχαν αποβιώσει πριν εκδοθεί η απόφαση και δεν ένιωσαν τη χαρά ότι δεν θα εκδοθούν. Το Δεκέμβριο του 2010, γαλλικό δικαστήριο έχει επιβάλει ποινές από 15 χρόνια μέχρι ισόβια κάθειξη στους χιλιανούς αξιωματικούς και σε έναν Αργεντινό που δικάζονταν για την εξαφάνιση τεσσάρων Γάλλων πολιτών. Τρεις από τους 10, που είναι πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της μυστικής αστυνομίας του Πινοτσέτ, της Ντίνα, εκτείουν ποινές φυλάξης στη Χιλή για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την εποχή της δικτατορίας. Την εποχή της δικτατορίας και έχουν καταδικαστεί κατόπιν. Την είδηση αυτή δεν την έβαλα μόνο για να θυμίσουμε ότι τα θύματα της δικτατορίας του Πινοτσέτ ζητούν ακόμα εκδίκηση, αλλά περισσότερο για να τονίσω ότι το διεθνές ενδιαφέρον να δικαστούν κάποιοι άνθρωποι υπεύθυνοι σε άλλη χώρα από εκεί που έγινε το έγκλημα. Και αναφέρομαι έτσι για όσους είχαν Ευρωπαίους φίλους και εταίρους και συμμάχους, είχαν διαμαρτυρηθεί γιατί είχαν καταφύγει και έγινε μια δίκη σε ιταλικά δικαστήρια για τις πολεμικές αποζημιώσεις που τις έχουμε ξεχάσει εδώ στην Ελλάδα. Τις έχουμε ξεχάσει όχι όσοι αναφέρονται και τις θυμούνται, όπως η αφεντιά μου μερικές φορές, αλλά τις έχουν ξεχάσει οι κυβερνήτες και ασχολούνται μόνο με τα τρέχοντα, τις υποχρεώσεις προς την Τρόικα κτλ. Και το σεβασμό προς την Γερμανία. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα. Είναι πάρα πολύ γνωστή για όσους παρακολουθούν το CNN η δημοσιογράφος Κριστιάνα Αμανπούρ. Θεωρείται το μεγάλο αστέρι του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο παρακολουθούμε και στην Ελλάδα, όσοι, όχι στον DJ, αλλά όσοι βλέπουν ακόμα την παλιά τηλεόραση, το παλιό δίκτυο.
η οποία Αμανπούρ λοιπόν έπεσε θύμα μιας φάρσας από κάποιον βουλευτή ανύπαρκτο, Στίβεν Σμιθ, που ισχυρίστηκε ότι είναι μέλος της ομάδας του κόμματος του Τσαγιού, το Tea Party, και ότι αντιπροσώπευε την 15η περιφέρεια του Κογκρέσου στη Γεωργία. Και έστειλε ένα tweet στην Αμανπούρ για την συνέντευξή της που είχε κάνει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γκίντο Βέστερβέλε. Η Αμανπούρ λοιπόν το απάντησε, αλλά όπως αποδείχτηκε, δεν υπάρχει βουλευτής Στίβεν Σμιθ, ούτε υπάρχει 15η περιφέρεια του Κογκρέσου στη Γεωργία. Και το κερασάκι είναι ότι η φωτογραφία του βουλευτή ήταν προϊόν φωτομοντάζ. Με αυτή τη μικρή είδηση που έχει τη σημασία της για την εποχή που ζούμε και το πώς ακόμα και το έξυπνο πουλί πιάνεται από τη μύτη με την τεχνολογία που στο διαδίκτυο είναι ανεξέλεγκτη. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής του Τρελού Κόσμου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη και τον Ανέστη που βοήθησαν με την τεχνική τους υποστήριξη και να σας ευχηθώ ένα καλό απόγευμα. Θα τα πούμε πάλι, Θεού θέλοντος, αύριο. Γεια σας.